Μπορεί να αλλάξει η ομάδα που διαθέτει και στρατεύει τρεις δημάρχους, τον κύριο Ανδριανόπουλο, τον κύριο Φασούλα και τον κύριο Αγραπίδη, που αν βρίσκει το πειράζει. Δεν έχω διακόψει ούτε μια φορά. Δεν θα λέμε πράγματα τα οποία έχουν μια βάση. Δεν μπορούμε να λέμε στον κόσμο. Αλλά τι δουλειά έχει ο Ανδριανόπουλος και ο Φασούλα. Κύριε Μωραλή, μου λέτε κύριε. Σας παρακαλώ. Δεν αναφέρετε σε εσάς, αναφέρετε από εδώ. Το χρόνο. Το χρόνο θα τον κρατήσω κύριε. Κύριε Δρίτσα θα τον κρατήσω το χρόνο. Κύριε Δρίτσα, παρακαλώ. Κύριε Μωραλή, δεν ακούγεται και είναι αμαρτία. Παιδιά, θα κλείσει η εκπομπή. Κύριε Δρίτσα, αλλά το παρακαλώ. Μην προκαλείτε τώρα στο τέλος γιατί δεν έχουμε χρόνο. Είναι τρεις δήμαρχοι. Εμείς λέμε. Η πειραϊκή κοινωνία μιλάει καθημερινά στους δρόμους και μας στέλνει το μήνυμα. Να είμαστε στο δεύτερο γύρο και θα είμαστε. Για να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, με σχέδιο, με ταπεινότητα, αλλά και με επιμονή όλα τα προβλήματα. Και άμεσα, σοβαρότητα, τα δικαστήρια του Πειραιά, στο Ράλιο, θέλει μελέτη και σχέδιο για τη λειτουργικότητα του κτηρίου. Δεν μπορεί να λέει ο κύριος Μαρινάκης χθες το βράδυ σε συνέντευξή του ότι θα γκρεμίσει τον πύργο, θα κτίσει, θα κάνει αυτό χωρίς να μελετιώνται. Είναι πράγματα χωρίς μελέτη, χωρίς να ξέρει τι λέει καθένας. Υπογειοποίηση ΣΑΠ θα λίγο πρέπει να την τρέξουμε γιατί έχει ακυρωθεί. Και από αυτήν την άποψη χρειάζεται η σοβαρότητα που θα δώσει προοπτική στην πόλη. Κυρία Παντελάκη. Η πολιτική που μπορεί να αντιμετωπίσει τα βάσανα που αντιμετωπίζει.